Γενική συνέλευση πραγματοποίησαν την Πέμπτη το μεσημέρι στην αίθουσα Νικολός Μάρτης οι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών του νομού Καβάλας. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν νεότερα και έτσι η διακοπή των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα. Εσείς είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα αποχής από τις πρακτικές εξετάσεις. Δεν γίνεται τίποτα. Εν τω μεταξύ, είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό το θέμα, δεν είναι μόνο τοπικό. Και προς το παρόν αυτό που βλέπουμε, δεν βλέπουμε φως. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια στάση αναμονής και από το Υπουργείο. Οι υπάλληλοι εξεταστές συνεχίζουν και αυτή τη δική τους αποχή. Και αυτό και εμείς και ο πολίτης είμαστε στη μέση αυτή τη στιγμή. Το κάνουμε τώρα εδώ πέρα μια γενική συνέλευση, λίγο να συζητήσουμε μεταξύ μας κάποια πράγματα και περιμένουμε από την Ομοσπονδία κάποιες... κινητοποίηση όπως το παρελθόν που είχαμε δει. Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε την εβδομάδα τώρα που τρέχουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού στον Περιφερειάρχη στην Κομωτινή. Δεν τα καταφέραμε. Τώρα εντάξει, και εμείς τελευταία στιγμή είναι από την αλήθεια κινηθήκαμε. Προσπαθούμε τώρα για την εβδομάδα που μας έρχεται, μήπως μπορέσουμε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω λύση άμεση, γιατί βλέπω ότι σε κάποιες περιφέρειες οι περιφερειάρχες δώσανε εντολή για εξετάσεις, αλλά πάλι δεν γίνανε όμως εξετάσεις εκεί πέρα. Πανελλήνια το νούμερο είναι σίγουρα γύρω στις 30.000. Πανελλήνια. Τώρα, εντάξει, είναι σίγουρα κάποιες εκατοστάδες, πιστεύω μπορεί και καμιά 500 άτομα σίγουρα.